Είμαστε σήμερα εδώ στην Αιγιάλια, δεύτερη μέρα της επίσκεψης των Κορεατών και των Ιαπώνων, της αποστολής της εμπορικής εν ώψη του προγράμματος προώθησης των κρασιών μας, των κρασιών της Δυτικής Ελλάδας στις χώρες αυτές. Έχουμε σήμερα κοντά μας, έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πρέσβη της Κορέας. Είναι εδώ για να δει και ο ίδιος και να γευθεί από πρώτο χέρι τα εξαιρετικής ποιότητας κρασιά μας, να δει τους συμπατριώτες του οι οποίοι είναι εδώ και συμμετέχουν σε αυτή την αποστολή ακριβώς για να διευρύνουν τις εμπορικές αλλά και όλου του είδους τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Νομίζω αυτό συζητούσαμε και πριν, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος, μια εξαιρετική είδους διπλωματία μεταξύ χωρών, αυτού του είδους η διπλωματία της γεύσης, η διπλωματία της εξερεύνησης νέων προϊόντων, νέων γεύσεων που πραγματικά είναι εποφελής και για τις δύο χώρες. Είμαι αισιόδοξος ότι η εμπειρία τους που θα συνεχιστεί και φυσικά με το να δούνε τις απίστευτες ομορφιές μας, να επισκεφθούν σε λίγη ώρα και τα καλάβητα, να δούνε τι σημαίνει ταξιδεύω με τον οδοντοτό και φυσικά αύριο να συνεχίσουν την εξερεύνησή τους στις γεύσεις αλλά και στον τόπο μας, στην πανέμορφη Ηλία. Νομίζω ότι φεύγοντας θα είναι όλοι κατενθουσιασμένοι και φυσικά οι δικοί μας άνθρωποι, οι δικοί μας παραγωγοί θα έχουν καταλήξει σε εποφελείς για αυτούς εμπορικές συμφωνίες. Πραγματικά ευχαριστούμε που είστε εδώ. Κορεατική αγορά για κρασί αυξάνεται κάθε χρόνο παραπάνω. Τα κρασιά, τα ελληνικά κρασιά είναι ότι πολύ είναι ιδιαίτερη γεύση και ιδιαίτερη και μπορεί να προχωρήσει στους νέους όπως και στην αγορά της Κορέας. Οι νέοι έχουν μπει, αρέσουν κρασί, οπότε μπορεί να προχωρήσει, πιστεύει ο ίδιος, ότι πιστεύει ότι μπορεί να δουλέψει, μπορεί να προχωρήσει τα ελληνικά κρασιά, αυτό το ιδιαίτερη γεύση και ποικιλία στους Κορεάτες, ειδικά στους νέους.